Καλό σου μεσημέρι. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Χαιρόμαστε που φιλοξενούμε. Στο Αγρίνιο σε βρίσκουμε ή στη Θεσσαλονίκη? Ναι, Αγρίνιο. Έχουμε προπόνηση. Ναι. Είπα, μήπως λόγω της διακοπής βρήκες την ευκαιρία λίγο Θεσσαλονίκη. Όχι. Δημήτρη, πολλή κουβέντα για εθνική ομάδα τις τελευταίες ώρες και πολλή κουβέντα για την για τερματοφύλακα. Γι' αυτό που έγινε στο παιχνίδι χθες με τους Κροάτες. Ναι, δυστυχώς σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια δεν βρεθήκαμε σε καλή μέρα. Αυτό είναι γεγονός, αυτή είναι η αλήθεια. Και ήρθε αυτό το βαρύ σκορ. Σίγουρα όλοι είμαστε στεναχωρημένοι και πολύ πιο στεναχωρημένοι είναι τα παιδιά που αγωνιστήκαν. Αλλά στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν και αυτές οι ήττες, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δημήτρη, επειδή χθες έχουμε δει τον προπονητή να επιλέγει ένα διαφορετικό σχηματισμό και τουλάχιστον εμείς απ' έξω έχουμε την αίσθηση ότι είναι μια αγωνιστική επιλογή κακή, λανθασμένη, όχι μόνο βάσει αποτελέσματος και βάσει εικόνας, η οποία έχει μπερδέψει και την ομάδα. Εσύ που προφανώς είσαι πρωταγωνιστής γιατί έχεις κληθεί και στη συγκεκριμένη ομάδα, θα μπορούσε να μας πεις και από τη θέση του τερματοφύλακα πόσο μπορεί να επηρεάσει μια τέτοια αγωνιστική επιλογή γενικά την ομάδα μεσοαμυντικά? Εντάξει, νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να αγωνιστεί και να παίξει στον ανάλογο σχηματισμό που θα θελήσει ο προπονητής. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Ο προπονητής επέλεξε να παίξει με αυτόν τον σχηματισμό. Εμείς πάντα σαν παίχτες μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο και παίζουμε το παιχνίδι μας. Νομίζω ότι απλά ήταν μια άσχημη μέρα. Εγώ εκεί θα σταθώ. Όπως είπα και πριν, μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα και παίρναμε ένα θετικό αποτέλεσμα με αυτόν τον σχηματισμό ή με αυτές τις επιλογές που έχει κάνει ο προπονητής, θα ήταν όλα καλά και δεν θα μιλούσαμε σήμερα. Θα κάναμε άλλη κουβέντα σήμερα. Αλλά νομίζω ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και επειδή το αποτέλεσμα ήταν και βαρύ και έχει αφήσει πάρα πολύ μικρές πιθανότητες για να αποκριθεί η Εθνική Ελλάδα, νομίζω γίνεται και αυτή η μεγάλη κουβέντα. Ναι. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται, αλλά νομίζω ότι κρίνουμε και από την εμφάνιση, όχι από το αποτέλεσμα μόνο. Σωστά? Ναι, σωστά. Γι' αυτό αναφέρθηκα ότι ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχτών δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Μπορεί να συμβεί. Βέβαια ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι. Αλλά συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Θα μπορούσαμε βέβαια να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να μην πάρει αυτή τη διάσταση το αποτέλεσμα για να μπορούν οι παίχτες μετά να έχουν τα περιθώρια πρόκρισης. Αλλά ίσως, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Ίσως, Δημήτρη, μπαίνουμε και εμείς σε μια διαδικασία να κάνουμε κριτική γιατί είναι πολύ πρωτόγνωρη η εικόνα για την δική μας την ελληνική ομάδα και σε επίπεδο συγκέντρωσης και συνολικά στην εικόνα μεσοαμυντικά. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει η άμυνα να είναι το δυνατό μας σημείο και χθες έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα σε πολλές περιπτώσεις και έχουν βρεθεί πολλοί ποδοσφαιριστές μαζεμένα σε κακή ημέρα. Τώρα για να πάμε και στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί εντάξει η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένας αγώνας ρεβάνς ο οποίος είναι και στην ελληνική έδρα, οπότε θα πρέπει να διεκδικήσει η ομάδα τις πιθανότητες της. Νομίζεις ότι θα πρέπει να είναι πολύ επιθετική η προσέγγιση της ομάδας από νωρίς, γιατί ο στόχος για το σκορ που υπάρχει είναι τέτοιος, ή ότι θα πρέπει σιγά σιγά και με πιο έτσι ορθολογικό τρόπο να ψάξουμε κάποιο γκολ και στην πορεία της αναμέτρησης να ανοιχτούμε ακόμη περισσότερο? Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε, μάλλον να μπουν τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο σαν να είναι ένα αποτέλεσμα 0-0. Νομίζω ότι αν ανοιχτεί πάρα πολύ γρήγορα η ομάδα μας με αυτούς τους παίχτες που διαθέτει η Κροατία, θα μας δημιουργήσουν πολύ γρήγορα προβλήματα. Πρέπει το παιχνίδι να το πάμε βέβαια στον δικό μας ρυθμό, να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ, αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο. Και μετά στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν πάρα πολλά, το έχουμε δει και στο παρελθόν, ότι αν έχει σωστή συγκέντρωση και σωστή φιλοσοφία,
επάνω στο παιχνίδι, μπορείς να κερδίσεις πολλά πράγματα. Εντάξει, το σημαντικό σίγουρο είναι ότι γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Ίσως αυτό λειτουργήσει, δεν ξέρω, σε ρωτώ, ως ντόπα στον εγωισμό των Ελλήνων παικτών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι σίγουρο. Νομίζω ότι και εγώ αν έπαιζα και ήμουν σε αυτή την θέση, θέλεις γρήγορα να έρθει το επόμενο παιχνίδι. Είναι καλό που παίζουν σε 2 μέρες. Θα βγάλουν εγωισμό, γιατί ξέρουμε όλη την ποιότητα αυτής της ομάδας. Και ο κάθε παίχτης αγωνίζεται σε πολύ μεγάλες ομάδες. Γι' αυτό στάθηκα και ότι ήταν μια άσχημη βραδιά. Απλά έγινε σε λάθος σημείο. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο όμως δεν μπορείς να διαλέξεις το πότε θα εμφανιστεί μια άσχημη ημέρα σε κάθε ποδοσφαιριστή. Αλλά είναι καλό που παίζουν γρήγορα τα παιδιά, θα βγάλουν εγωισμό. Αν μη τι άλλο και να μην περάσει εθνική στην επόμενη φάση, όλοι θέλουν να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα και πιστεύω ότι θα τα δώσουν όλα, ώστε να έρθει και μια νίκη χωρίς πρόκριση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που θέλουμε είναι η πρόκριση, αλλά όπως έγιναν τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θεωρώ ότι οι Κροάτες, δεν ξέρω να συμφωνείς, έχουν προβλήματα στην άμυνα και στην ανασταλτική λειτουργία, αλλά θα πρέπει να κάνεις ένα άψογο παιχνίδι επιθετικά και ένα άψογο αμυντικά. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο να δεχτείς ούτε γκολ. Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Έδειξε αδυναμίες η ομάδα της Κροατίας εχθές. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε και στο τέλος ένα γκολ. Ναι. Όλα διαφορετικά, έτσι. Αυτά ήταν όλα διαφορετικά. Όλα διαφορετικά, διότι άλλο να παίζεις για 3-0 και άλλο να παίζεις για 1-0. Βέβαια, γιατί με το 4-2. Πολύ πιο εφικτό. Ένα γκολ θέλεις. Ένα γκολ ψάχνεις. Να προηγηθείς 1-0 και όταν έρθει το δεύτερο γκολ να προκριθείς. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Είναι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό έδειξαν αδυναμίες και προς το τέλος πάλι του παιχνιδιού. Γι' αυτό είπα, σωστή συγκέντρωση. Αυτές οι 2 μέρες να ξεπεράσουν αυτό το σοκ που έγινε. Να μπουν στον αγωνιστικό χώρο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σίγουρα πρέπει να βοηθήσει και ο κόσμος πάρα πολύ, να στηρίξει την ομάδα, να γεμίσει το γήπεδο. Και με ένα γρήγορο γκολ όλα μπορούν να συμβούν. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλές ανατροπές, πολλά σκορ. Και εγώ από τη μεριά μου θέλω να τους ευχηθώ ότι καλύτερο. Ναι. Όλοι τους ευχόμαστε το καλύτερο για να έρθει ένα μεγάλο θαύμα, γιατί μεγάλο θαύμα θα είναι η πρόκριση της εθνικής μας ομάδας. Πάμε λίγο στη Super League. Ο Πανατολικός έκανε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και έχω την εντύπωση ότι το τελευταίο διάστημα κάτι δεν πάει καλά. Η τύχη, το αποτέλεσμα, κάτι λείπει. Ναι. Όντως και εμείς είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και εκεί που είπαμε ότι έρχονται πιο βατά παιχνίδια, δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε. Παίζει και η τύχη ρόλο. Πολλά πράγματα παίζουν στο ποδόσφαιρο, αλλά εμείς δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στην τύχη. Πρέπει να βρούμε τον καλό μας σε αυτό όλοι μαζί σαν ομάδα πάλι. Να δουλέψουμε πάρα πολύ και ήδη έχει αρχίσει η δουλειά αυτό το διάστημα τώρα που δεν έχει αγωνιστική δράση. Και να ξαναρθούμε γρήγορα στα θετικά αποτελέσματα, γιατί ξέρετε ότι όπως κερδίζεις και έχεις καλή ψυχολογία και κερδίζεις συνέχεια, έτσι είναι και το αντίστοιχο, όταν χάνεις σε παίρνει από κάτω και θέλεις μια γρήγορη τόνωση, ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξαναρθείς στις επιτυχίες. Εμείς το ψάχνουμε σαν ομάδα και ευελπιστούμε αυτή η διακοπή να μας βοηθήσει όλους για να παρουσιαστούμε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι ήταν εντυπωσιακό το ξεκίνημα, νίκη του Παναθηναϊκού, εκτός έδρας νίκη και μετά στραβά αποτελέσματα και στα εντός έδρας παιχνίδια. Ναι. Και αν φανταστείτε ότι μετά τη μεγάλη νίκη που κάναμε επί του Πλατανιά, παίξαμε ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, εντάξει, που εκείνη τη μέρα δεν ήθελε να μπει πραγματικά η μπάλα μέσα. Από εκεί και πέρα ίσως χάσαμε λίγο την ψυχολογία μας, χάσαμε λίγο έτσι το σκοράρισμα, το εύκολο που είχαμε στα προηγουμένα παιχνίδια. Και όταν ο αντίπαλος κάνει 2-3 ευκαιρίες στο παιχνίδι και πετυχαίνει γκολ, αυτό έρχεται σαν ένα αρνητικό αντίκτυπο για την ομάδα μας και σίγουρα αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει όλους και να μας αλλάξει τη σκέψη μας για να, όπως είπα και πριν, να έρθουμε γρήγορα στα θετικά αποτελέσματα.
Δημήτρη, επειδή είσαι από τους πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχεις δει το τι ίσχυε τα τελευταία χρόνια. Αυτό που συμβαίνει φέτος, που υπάρχουν βαθμολογικές απώλειες για όλους, που έχει δοθεί ένα άλλο ενδιαφέρον, πώς το βλέπεις εσύ? Πραγματικά εγώ χαίρομαι, γιατί είναι ως τώρα το πρωτάθλημα πολύ συναρπαστικό. Κανένας αντίπαλος δεν είναι εύκολος, καμιά έδρα δεν είναι εύκολη. Βλέπουμε ότι και οι μεγάλες ομάδες χάνουν βαθμούς από τους λεγόμενους μικρούς. Χρειάζεται αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, να μην παίρνει διαστάσεις ο πρώτος με τον δεύτερο στη βαθμολογία, και νομίζω αυτό θα κάνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και πιο καλό για όλους μας. Θα θέλαμε να μας πεις λίγο, επειδή εντάξει, επειδή συμμετείχεις και όλο στο πρωτάθλημα, αναγκαστικά πρέπει να βλέπεις και τους υπόλοιπους αντιπάλους, πώς βλέπεις τη μάχη για την κορυφή? Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι οι τρεις ομάδες που μάλλον έχουν έναν λόγο παραπάνω, σίγουρα λίγο παραπάνω τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει και το θέμα με τα οικονομικά προβλήματα. Εσύ αγωνιστικά πώς κρίνεις αυτό την εικόνα που έχουμε δει από αυτούς τους τρεις σε αυτό το 1/3 του ελληνικού πρωταθλήματος? Ναι, αυτή την στιγμή εγώ πιστεύω, σαν Δημήτρης, ξεχωρίζει η ομάδα της ΑΕΚ. Έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Φαίνεται αυτό στον αγωνιστικό χώρο, και στο δικό μας το πρωτάθλημα, αλλά και στους αγώνες που έδωσε για την Ευρώπη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και για μένα δίκαια είναι να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Όπως εντύπωση μου κάνει θετική και ο Ατρόμητος, που δεν αναφερόμαστε καθόλου σε αυτή την ομάδα. Έχει ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, και νομίζω ότι και αυτός δίκαια βρίσκεται εκεί. Δεν παίζει το φανταστικό ποδόσφαιρο, αλλά έχει βγάλει ένα πρόγραμμα και έχει πάρει παντού βαθμούς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όσο για τις άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ εκεί που θα μπορούσε να δείξει τη δυναμική του σαν ομάδα και να κάνει το κάτι παραπάνω, δεν μπόρεσε να κερδίσει τα δύο μεγάλα παιχνίδια που είχε. Και αυτό δείχνει και την αδυναμία που έχει σαν ομάδα όταν παίζει κρίσιμα παιχνίδια και εκτός έδρας και γενικότερα στην Αθήνα, να μην μπορεί να πάρει θετικά αποτελέσματα. Όσο αναφορά για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα παίζουν τα οικονομικά προβλήματα ρόλο, τα διοικητικά που έχουν. Είναι μια υπολογίσιμη ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ έχω παίξει και πρόσφατα με τον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι ταλαιπωρείται από όλα αυτά και δεν μπορεί να δείξει την απόλυτη συγκέντρωση, και είναι φυσιολογικό για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Υπάρχει φαβορή? Έχουμε τρεις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Τέσσερις να βάλω με τον Ατρόμητο. Δεν θα τον βάλω. Και ξέρεις γιατί δεν τον βάλω? Όχι γιατί δεν μου αρέσει αυτό που παίζει. Έχεις δίκιο ότι κακώς δεν γίνονται αναφορές για τον Ατρόμητο. Απλά μπορεί να κάνω λάθος. Λέω ότι δεν θα αντέξει το βάρος των πρώτων θέσεων μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ξαναλέω, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, μακάρι να αντέξει και να έχουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Αλλά κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα κλατάρει, θα ξεφουσκώσει, δεν θα μπορέσει να το πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, ξέρεις τι πήγε μέχρι τώρα, και επειδή ξέρεις καλό ποδόσφαιρο και έπαιξες, πάει μέχρι τώρα γιατί δεν υπάρχει άγχος. Μόλις η λέξη άγχος εμφανιστεί, νομίζω ότι θα τελειώσουν όλα. Σίγουρα μπορεί να συμβεί αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σίγουρα όταν έρθουν κάποια παιχνίδια τα οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή να πούνε σαν Ατρόμητος ότι πρέπει να το κερδίσουμε, να μην έρθουν τα θετικά αποτελέσματα. Μόλις μπει η λέξη πρέπει, αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι. Το βλέπουμε και εμείς σαν ομάδα που είμαστε, ότι ξεκινήσαμε καλά. Μετά άρχισαν να μπαίνουν οι στόχοι. Κάτι παραπάνω, κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε και να ανεβάσουμε και εμείς το επίπεδό μας. Για κάποιο λόγο δεν ήρθε αυτό. Γι' αυτό το ξέρω, γιατί το ζω, αγωνίζομαι χρόνια. Από εκεί πέρα και τον Ολυμπιακό τον βλέπουμε ασταθεί φέτος σαν ομάδα, απρόβλεπτο. Νομίζω ότι ξεκινώντας ένα παιχνίδι πλέον ξέρουμε ότι όλοι, ίσως να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός, βέβαια αυτό είναι καλό, γίνεται και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε φαβορή τον πρωταθλητή. Είναι πολύ νωρίς, έχουμε 10 αγωνιστικές, έχουμε ακόμα μπροστά μας 20 αγώνες.
ξέρεις. Έτσι. Όσο είναι κοντά η βαθμολογία, έτσι όλοι θεωρούν ότι μπορούν να τερματίσουν ψηλά. Νομίζω ότι να τελειώσει με το καλό ο πρώτος γύρος και από τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές θα φανεί, πιστεύω, ότι ποιος μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω και να ξεφύγει στο βαθμολογικό πίνακα. Μάλιστα. Ατρόμητος και ΑΕΚ είναι οι καλύτερες ομάδες, λες μέχρι τώρα, σωστά? Ναι. Στο σύνολο των 10 αγώνων. Ωραία. Το καλύτερο υλικό ποιος το έχει κατά την εκτίμησή σου, ανεξάρτητα από το πώς παίζει και τι ομάδα έχει δείξει μέχρι τώρα? Νομίζω ότι εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχει καλό ρόστερ. Όλες οι ομάδες έχουν καλούς παίχτες. Νομίζω ότι την υπέρβαση για φέτος την έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Στο υλικό του, χωρίς να το έχουμε δει, κατά την άποψή μου, χωρίς να το έχουμε δει στον αγωνιστικό χώρο για την ώρα. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο, ναι. Εγώ, σαν Δημήτρης, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την υπέρβαση φέτος. Βέβαια δεν το δείχνει, όπως λέτε και εσείς, στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί όλος ο φιλάθλος κόσμος του ΠΑΟΚ να περίμενε φέτος ότι θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν το δείχνει. Δημήτρη, εξηγείται αυτό το δεν το δείχνει? Δηλαδή, επειδή παίζεις, είσαι ενεργεία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια ομάδα όταν έχει κάνει και τόσο κομβικές μεταγραφές την τελευταία ημέρα των μεταγραφών για να αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά της, και ατομικά για τους παίκτες βέβαια και συνολικά? Ναι, μια ομάδα νομίζω ότι αποκτά μέταλλο όταν για πολλές αγωνιστές κερδίζει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο κάθε ΠΑΟΚ σαν μεγάλη ομάδα πρέπει να κάνει 7-8 νίκες συνεχόμενες. Δεν το βλέπουμε αυτό στις ομάδες. Όπως το κάνει χρόνια αυτό ο Ολυμπιακός και 50 πρωταθλήματα. Μπορεί να παίξει συνεχόμενα 10 παιχνίδια και να τα κερδίσει. Εκεί αποκτάς μέταλλο σαν ομάδα, εκεί γίνεσαι υπολογίσιμος και αλλάζεις όλη την εικόνα και σε βλέπουν όλες οι ομάδες διαφορετικά και σε σέβονται. Ίσως πιστεύεις στον εαυτό σου παραπάνω όταν συμβαίνει αυτό. Βέβαια. Μα ποιος αντίπαλος αυτή τη στιγμή θα παίξει, ποια ομάδα θα παίξει μάλλον με τον Ατρόμητο και δεν θα τον σεβαστεί? Όταν έχει πάρει αυτά τα αποτελέσματα μέσα στον Ολυμπιακό, έχει κερδίσει μέσα στην ΑΕΚ, ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές, είναι οι μεγάλες ομάδες και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι και πρώτη. Έτσι αποκτάς μέταλλο, πιστεύω, και συσσέβεται πάρα πολύ ο αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το πετύχει αυτό το πράγμα, δεν το έχει πετύχει μάλλον μέχρι σήμερα, να κάνει συνεχόμενες νίκες. Εκεί που, όπως είπα και πριν, πήγε να κάνει την διαφορά και να είναι πρώτος αυτή τη στιγμή, δεν μπόρεσε να κερδίσει τα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτό που θέλαμε και εμείς σαν ομάδα να κάνουμε, όταν παίρναμε θετικά αποτελέσματα και ήμασταν καλά και είπαμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, γιατί άλλο να κερδίζεις 2 παιχνίδια συνεχόμενα και άλλο να κερδίζεις 5-6 παιχνίδια. Φανταστείτε την πορεία που είχαμε κάνει εμείς στο ξεκίνημα, αν την είχαμε μέχρι και σήμερα, θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα και θα είσαι στον Ατρόμητος. Το βλέπανε όλοι διαφορετικά. Όπως Ατρόμητος. Θα είσαι στον Ατρόμητος. Όπως Ατρόμητος. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια στη χρονιά με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Και οι προσωπικοί στόχοι και οι στόχοι του Πανατολικού να επιτευχθούν. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εσύ.